Μια άλλη κυρία. Mm. Πάμε στην Τζέννη Παλατσινού. Η οποία χθες εμφανίστηκε λοιπόν στο συγκεκριμένο event. Και για κάποιο λόγο, με το που της είπε η δημοσιογράφη μας η Κατερίνα Επίπερη από ποια εκπομπή είναι, δεν ήθελε να μας μιλήσει. Η κυρία Παλατσινού, όχι η κυρία Μενεγάκη. Παρακαλώ. Για ποια δουλειά να ρωτούσαμε? Κάνει κάτι η κυρία Παλατσινού αυτή την περίοδο? Για τη συγκεκριμένη εταιρεία που διαφημίζει. Και πάλι, έχει τηλεοπτική εμπειρία. Ένα λεπτό. Έχει τηλεοπτική εμπειρία. Είναι στην τηλεόραση κάποια χρόνια. Πάω δηλαδή... δύο λεπτά. Να το πω το, λίγο ότι έχω χρονιά. Τι θα τη λέγαμε, ρε παιδί μου. Θα τη σχολιάσει. Να ρωτήσουμε για τα ίμια, βεβαίω, την κυρία Παλατσινού. Στο συγκεκριμένο λοιπόν event ήμουν καλεσμένη και εγώ προσωπικά, γιατί και εγώ έχω συνεργασία, κυρία Παλατσινού. Αλλά και η εκπομπή, η ίδια η εταιρεία λοιπόν, μα πήρε τηλέφωνο. Και μας είπε, παρακαλούμε πολύ, να στείλετε μια τηλεοπτική κάμερα και βεβαίως και εμείς στείλαμε. Οι λόγοι που δεν φαίνεται η εταιρεία, προφανώς δεν έχει συνεργασία με τον σταθμό και δεν είναι εμπορική. Εγώ που έχω εμπορική συνεργασία με την εταιρεία, ανά πάσα στιγμή εμφανίζομαι κι εγώ σε κάποια event συγκεκριμένης εταιρείας. Οπότε, πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο event, μια κυρία που έχει κάνει τηλεόραση, γνωρίζει ότι οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες που είναι εκεί, αν το κανάλι δεν έχει εμπορική συμφωνία, θα ρωτήσουν για διάφορα άλλα, για επαγγελματικά. Οτιδήποτε. Βασικά μόνο χωρίς... για άλλα πράγματα, ούτε καν γι' αυτό. Ακριβώς. Χωρίς όμως να φέρουμε κάποιον σε δύσκολη θέση. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ακόμα και ο κύριος Μαρκουλάκης, ο οποίος παίξαμε, που είναι και ένας άνθρωπος που έχει μια πορεία τεράστια. Πολύ... Ακόμα και αυτός που τον ενόχλησε κάτι που μπορεί να υπόθηκε χιουμοριστικά, απάντησε με έναν πολύ ωραίο και ευγενικό τρόπο. Αυτή την αντίδραση όλα μου τη σχολιάστηκε. Γιατί εγώ. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Παλατσινού έχει κάνει πρωινό και. Καλά, για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν πειράζει τον Πέτρο Κωστόπουλο. Έκανε ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και εμείς όμως. Έπαιζε φέτες και σχολίαζε. Δεν ξέρω τώρα τελευταία τι την έχει βρει. Την έχει δει λίγο ζεν, την έχει δει λίγο. Εντάξει, αυτό να την έχει δει στη ζωή τη ζεν δεν είναι κακό και που ασχολείται. Το πρώτο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι ρωτάει για ποια εκπομπή. Γιατί ρωτάς για ποια εκπομπή? Δηλαδή κάνεις διαχωρισμό στις εκπομπές του παρουσιαστές και στα κανάλια. Ειδικά αυτή την εποχή. Το πρώτο, το λάθος. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το λάθος. Η Τζέννη Παλατσινού είναι στο Star System εδώ και 25-30 χρόνια. Η ζωή της έχει προβληθεί παντού. Η ζωή της με καλά, δεν ήταν όμως ποτέ η πρωτοκλασάτη παρουσιάτη. Ενώ δεν ήταν η Μενεγάκη, δεν ήταν η Στεφανίδου. Δεν είπα εγώ ότι ήταν η Στεφανίδου και η Μενεγάκη. Είπα ότι η ζωή της ήταν μπροστά σου σε. Η ζωή της. Η ζωή όχι όμως η καριέρα της. Η ζωή της, είπα. Με τον άντρα της είχε lifestyle. Βλέπαμε τα σπίτια της, τις φωτογραφίες της, τις υπέρλαμπρε. Μάθαμε και τα παιδιά της, μάθαμε και τα διαζυγιό της. Με γνωρίζει προσωπικά. Και έχουμε και πολύ καλή σχέση. Και εγώ πάντα είμαι πάρα πολύ ευγενική μαζί της. Και έχω υπάρξει και στο παρελθόν πάρα πολύ ευγενική μαζί της. Συναντηθήκατε εκείνη τη βραδιά? Δεν πήγα εγώ χθες, δεν μπόρεσα για προσωπικούς λόγους. Γιατί είχα ένα θέμα με τα νεφρά μου και τρέχαμε στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων δεν έχει σχέση αυτό σήμερα. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση που. Δηλαδή, απέρριψε με τέτοιο τρόπο και σνόμπαρε την κάμερα. Με ενόχλησε. Σας το λέω πραγματικά με ενόχλησε, διότι εδώ κάνουμε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Και στο κανάλι. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες εκπομπές και μιλάνε όλοι. Όταν λέμε όλοι, από πολιτικούς, από ηθοποιούς, από τον κύριο Κραουνάκη που μας έβαλε αποκλειστική συνέντευξη προχθές, από τον κύριο Μαρκουλάκη, από τον κύριο Μιλίση. Μην μιλάμε ονόματα. Από τους κορυφαίους, από την Ελένη Μενεγάκη. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση η κυρία Παλατσινού. Που έχει περάσει, επαναλαμβάνω, από πρωινή εκπομπή που σχολίαζε. Ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι στο Έψιλον στο κανάλι, στο σύζυγος και ο πατέρας, ο πρώην σύζυγος και ο πατέρας των παιδιών της. Ξέρεις κάτι, Κατερίνα, το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι δεν θες να μιλήσεις σε μια κάμερα και σε μια περίοδο της ζωής σου συγκεκριμένη. Δεν ξέρεις ο καθένας τι έχει. Θα μπορούσε να πει. Αυτό θέλω να σου πω. Το εριστικό της ύφος. Από πού είστε και θα με ρωτήσετε για άλλα. Αυτό είναι το θέμα. Το εριστικό ύφος είσαι κάτι παραπάνω. Αυτό έχει ξανασυμβεί λοιπόν στο παρελθόν. Να πιάσει να πει σήμερα δεν είμαι καλά. Και το έχουν κάνει και στην Κατερίνα και στη Βάσια και σε σένα και σε όλους. Δεν θέλω να μιλήσω. Και οι δημοσιογράφοι πάντα το σέβονται. Αυτό όμως τώρα να φανεί δεν μου άρεσε. Θα σου αποκαλύψω. Και πεπαθαίνω σοκ γιατί είχα άλλη άποψη για την κυρία Παλατσινού. Θα σου αποκαλύψω κάτι. Πριν από δύο εβδομάδες την είχα συναντήσει σε βραδινό event. Την είχα προσεγγίσει εκτός κάμερας γιατί ήταν έπαιρνε το ποτό της η γυναίκα. Πολύ ευγενικά της λέω: κυρία Παλατσινού, από την εκπομπή της κυρίας Καινούριου είμαι. Να κάνουμε μία δήλωση όπου την μπορέσετε, σας παρακαλώ πολύ, με το χαμόκυλο στα χείλη. Ναι, μου λέει: εννοείται, έρχομαι σε 5 λεπτά. Περνάει λίγη η ώρα, κάνω μια δεύτερη κρούση πάντα πάρα πολύ ευγενική γιατί είχε πάει προς την έξοδο με το παλτό της. Μου λέει: ναι, μου λέει, έρχομαι. Πάω να βάλω το παλτό μου, λέει σε μια άκρη και έρχομαι σε ένα λεπτό. Και τη βλέπω μετά να φεύγει τρέχοντας έξω από το ξενοδοχείο και να μην μας μιλήσει. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να εξηγηθώ. Να μου πει απλά: δεν θέλω να σου μιλήσω. Όχι να μου το παίξει και καλά η Παναθήνα. Τελείωσε. Δεν ασχολούμαστε άλλο. Δεν ασχολούμαστε άλλο. Εντάξει, μπορεί για κάποιου χύψη λόγου. Δεν πειράζει. Δεν θα πεθάνω από τσεναχώρια μα. Καθόλου. Δεν χάσαμε και το κ. Μενεγάκη, τη συνέντευξη Μενεγάκη.